Έτιος της ένωσης της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα την 1η Δεκεμβρίου του 1913, ένωση η οποία τόσο πολλά οφείλει στην εμβληματική φυσιογνωμία του Ελευθερίου Βενιζέλου, συνιστά ανεξάντλητη πηγή διδαγμάτων για το λαό μας, για το έθνος μας. Από τα διδάγματα αυτά κρατώ μόνο τούτο, το οποίο συμπυκνώνει όλα τα λοιπά. Η Κρήτη, γη της ελευθερίας. Η Κρήτη, η οποία ουδέποτε συμβάστηκε με κατακτήσεις και κατακτητές, δείχνει ότι για μας τους Έλληνες η ελευθερία είναι αρχή και αξία βιωματική, με την έννοια ότι μόνο ελεύθεροι μπορούμε να ζήσουμε και να χαράξουμε το μέλλον που μας αναλογεί. Και αυτή την ελευθερία θα την υπερασπιστούμε έναντι ουδήποτε θα διανοείται να την επιβουλευτεί. Θα την υπερασπιστούμε υπό όρους αραγούς ενότητας, πάνω στη βάση του διεθνούς δικαίου, δίχως ίχνος υποχώρησης. Το μήνυμα αυτό απευθύνεται κυρίως προς τη γείτονα Τουρκία. Επιθυμούμε φιλία και καλή γειτονία με την Τουρκία, όμως αυτό προϋποθέτει τον εκ μέρους της πλήρη και ειλικρινή σεβασμό του συνόλου του διεθνούς δικαίου. Όσο η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τόσο περισσότερο θα αντιλαμβάνεται ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε και τη δύναμη και τη βούληση να φέρουμε σε πέρα την αποστολή μας ως εγγυητών της διεθνούς και της ευρωπαϊκής νομιμότητας. Απέναντι στις ψευδεστήσεις του δικαίου του ισχυρού, θα εντάσσουμε πάντοτε, με φρόνηση και αποτελεσματικότητα, την ισχύ του δικαίου. Χρόνια πολλά!